Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος. Ακούτε. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση μας σήμερα, προτείνω στο σώμα να φτιάχνουμε ένα μνημείο. Κύριε Κατσότη. Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το προχωρήσει. Αυτά τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή. Στη Βουλή, έτσι, αυτός που σήμερα είναι υπουργός στο Υπουργείο που ονομάζεται Εργασίας, που ισχυρίζεται, που λέει τι, ότι αυτός που χρήζει προστασίας είναι ο εργοδότης. Και ότι αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε λέει, από αυτή την κρίση, προτείνει λέει, στο Σώμα, στη Βουλή, να φτιάξουμε και το μνημείο, όπως είναι το άγνωστο στρατιώτη, το μνημείο του άγνωστου εργοδότη, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν, αυτός ο Υπουργός Εργασίας, που είναι σε αυτό το Υπουργείο, ισχυρίζεται ότι η προστασία χρήζει εργοδοσία. Τι έχετε να κάνει σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο? Έχετε πράγματι να προστατέψει την εργοδοσία όπως μπορεί περισσότερο, συνεχίζοντας, εντείνοντας την εκμετάλλευση των εργαζομένων, ανατρέποντας κάθε τι που έχει απομείνει μέσα από μια πορεία τόσων χρόνων εδώ, μνημονιακών μέτρων, φορτώνοντας την κρίση πάνω στις πλάτες του λαού. Και τι κάνει λοιπόν, παρουσιάζει την κατάσταση αντίστροφα. Η εργατική τάξη που παράγει τα πάντα, τον αμύθιτο πλούτο, και όμως ζει με ανικανοποίητες ανάγκες και μεγάλο ποσοστό δεν μπορεί να εκαλύψει ούτε τις βασικές, αυτός λοιπόν ο λαός που παράγει τα πάντα, είναι εχθρός των εργοδοτών και πρέπει να του βάλουμε γύψο. Πρέπει να ποινικοποιήσουμε την απεργία. Πρέπει να φυλακίζεται όποιος αντιδρά, όποιος διεκδικεί, όποιος παλεύει για το δίκαιο του, όποιος παλεύει να ζήσει η οικογένειά του με αξιοπρέπεια. Αυτό λοιπόν προχωρά. Και τι άλλο είχε πει ο Υπουργός Εργασίας πριν γίνει Υπουργός? Στα μέσα ενημέρωσης έλεγε δεν θα γίνω εγώ υπουργός. Θα καταργήσω την περιφρούρηση της απεργίας. Αυτό έχει να κάνει σήμερα. Καταργεί την περιφρούρηση της απεργία και προστατεύει την απεργοσπασία. Αυτό κάνει με το άρθρο, το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου. Είναι έσχος, είναι ντροπή, όμως να ξέρει πολύ καλά ότι κι άλλοι προσπάθησαν στο παρελθόν να βάλουν το κίνημα στο γύψο, να καταργήσουν την ταξική πάλη. Θυμάστε οι παλιοί των 3.30, όσοι δεν το θυμάστε να το διαβάσετε και να διαβάσετε το κίνημα, τι πέτυχε τότε, τι σύγκρουση και τι κόντρα είχε με το Λάσκαρη, ο οποίος έμεινε στην ιστορία και αυτός σαν ένας άνθρωπος που μισούσε τους αγώνες των εργαζομένων, τη διεκδίκησή τους και επιχειρούσε έτσι με αυτόν τον τρόπο, με το νομοθετικό πλαίσιο, να καταργήσει την πάλη των τάξεων. Τι έχετε να κάνει σήμερα η κυβέρνηση? Έχετε λέει να ενσωματώσει μια οδηγία. Και εδώ ερίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αν σωστά εφαρμόζει την οδηγία ή αν πάει παραπέρα. Ότι είναι καλές πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, οι πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εχθρικές για τους εργαζόμενους στον λαό. Και αυτό το απέδειξε από τη συνθήκη του Μάρσης και μετά, από το 1990. Δεν υπάρχει απόφαση και πολιτική που να μην αφορά ανατροπές των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους. Δεν υπάρχει πολιτική και οδηγία και απόφασή της που να μην είναι αποτέλεσμα το λόμπι των μονοπωλιακών ομίλων που δρούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζουν την πολιτική τους, και αυτή είναι που σήμερα εφαρμόζουμε με τα 13 ώρα, την πολλαπλή απασχόληση και όλα αυτά που καταργούν ουσιαστικά τον πυρήνα των δικαιωμάτων των ίδιων των εργαζομένων. Και ποιος είναι ο πυρήνας των δικαιωμάτων και της ζωής των εργαζομένων? Είναι ο σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς. Το 8ωρο, το οποίο επιτρέπει να έχεις οικογενειακή ζωή, να έχεις κοινωνική ζωή, να έχεις άλλες δραστηριότητες, να ζεις. Και σήμερα λοιπόν έρχεται και δίνει χτύπημα σε αυτό το κυρίως ζήτημα, το 8ωρου. καταργεί και από αυτόν που έχει σήμερα σύμβαση αορίστου χρόνου, με 8ωρο επιτρέπει στην εργοδοσία να τον κάνει άλλες μορφές απασχόλησης, μερικής, πολλαπλής και ούτω καθεξής. Αυτό κάνει με το νομοσχέδιο, γενικεύει την ελαστική εργασία. Είναι γνωστό, στοιχεία δεν είναι τα δικά μας, είναι στοιχεία του Εργάνη, που λέω ότι κάθε μήνα, κάθε μέρα έχουμε 6.000 απολύσεις και αντίστοιχα έχουμε προσλήψεις που όμως είναι λιγότερες. Και οι προσλήψεις αορίστου χρόνου είναι λιγότερες από το 50% πια στους χώρους δουλειάς. Που έτσι λοιπόν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης είναι αυτές που κυριαρχούν συνολικά. Τι επικαλείται η κυβέρνηση? Ότι είναι δεκάδες, λέει, αυτοί οι εργαζόμενοι, δεκάδες χιλιάδες που άτυπα δουλεύουν πολλαπλή απασχόληση. Με άσχετα προγράμματα εργασίας που δεν ξέρουν σήμερα αν και πού θα τους καλέσει ο εργοδότης κλπ. Και τώρα λέει ότι αυτούς με τα άρθρα που φέρνει εδώ για την πολλαπλή απασχόληση, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών, ότι κανονικοποιεί αυτό το καθεστώς. Δηλαδή αυτό είναι η κανονικότητα για τους εργαζόμενους. Αντί δηλαδή να αποτρέπει την παραβίαση των νόμιμων χρονικών ορίων δουλειάς, πάβει να θεωρείται παράνομη η παραβίασή τους. Έχετε τους και τα νομιμοποιεί. Αντί να αποτρέπει την κατάργηση του 8ωρου, νομιμοποιεί το 13ωρο. Αυτό κάνει το νομοσχέδιο. Τι άλλο ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Δεν αναγκάζουμε κανέναν να λέει να δουλέψει πολλαπλή απασχόληση. Είναι ελεύθεροι εργαζόμενοι, αν το επιθυμούν να το κάνουν, θα είναι δική τους επιλογή. Αλήθεια, πόσο ελεύθερος είναι ο εργαζόμενος να επιλέξει τι θα κάνει όταν η μισθή είναι ψίχουλα, όταν γενικεύονται ελαστικές μορφές απασχόλησης, όταν η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα και το μέσο νίκη μαζί με τους λογαριασμούς για μια οικογένεια ρουφάει ένα μηνιαίο μισθό. Ξεκαθαρίζει λοιπόν η κυβέρνηση ουσιαστικά με αυτό το νομοσχέδιο ότι όντως το λαϊκό εισόδημα θα συνεχίσει να εξανεμίζεται. Εξάλλου το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Πάνω απ' όλα λέει στα δημοσιονομική πειθαρχία. Άρα λοιπόν τέρμα οι διεκδικήσεις. Μη φωνάζετε. Εδώ κινδυνεύει η επενδυτική βαθμίδα. Άσχετα αν η βαθμίδα ποιότητα ζωής του λαού μας έχει πάει στον πάτο. Άρα λοιπόν πάνω από όλα επενδυτική βαθμίδα. Τι σημαίνει? Κέρδη, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, μεγαλύτερη εκμετάλλευση, μεγαλύτερη παραγωγή υπεραξίας από τον εργαζόμενο. Γιατί αυτό θέλετε και αυτό επιτυχάνεται μέσα και από αυτό το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι, είπε και στη Θεσσαλονίκη, ότι εμείς ξαπαγώνουμε τις τριετίες. Πολύ πιο γρήγορα. Τις φέρουμε, λέει, το 2024. Είναι έτσι. Τι φέρνει η κυβέρνηση το 2024? Φέρνει λοιπόν τριετίες. Όποιος δουλέψει, όποιος αρχίσει δουλειά το 2024, εάν έχει σταθερή δουλειά, αορίστου χρόνου δηλαδή, να δουλεύει κανονικά, θα έχει επίδομα τριετίες το 2027. Αν όμως ένας εργαζόμενος που η μεγάλη πλειοψηφία του δουλεύει με ελαστικές μορφές απασχόλησης, δεν δουλεύει πλήρη και σταθερή εργασία, δουλεύει με μερική απασχόληση, με ωρομίσθια, με τόνα, με τ' άλλο, πότε λοιπόν αυτός θα έχει τριετία? Του Αγίου Νουφρίου, να μην πω τίποτα άλλο. Είναι έτσι, κύριε Σπανάκη, ναι ή όχι? Δεν είναι? Είναι ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν είναι χωρίς αντίκρισμα αυτό το ξεπάγωμα της τριετίας, αν δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αν δεν υπολογιστεί ο χρόνος εργασίας, οι τριετίες που έχουν εργαζόμενοι από το 2012 που καταργήθηκε, που παγώσαν τέλος πάντων οι τριετίες στο όνομα του να πέσει η ενεργία κάτω το 10%, που λέτε ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους οι επιχειρήσεις. 10% ανεργία και δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δεν θέλουν να έχουν άλλους εργαζόμενους. Θέλουν από τον ίδιο εργαζόμενο να τον ξεζουμίζουν με περισσότερες ώρες δουλειάς για μεγαλύτερη υπεραξία για να μπορούν να κερδίζουν ακόμα περισσότερο. Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες. Όπως ευθύνεται για την ζωή του ίδιου του εργαζόμενου, ευθύνεται για την εγκληματική πολιτική, αυτή που καίει το λαό, αυτή που πνίγει τον κόσμο και το βιός του. Και βέβαια γιατί δεν ιεραρχεί αντιπυρικά και αντιπλημμυρικά έργα, αφού δεν είναι επιλέξιμα αυτά τα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία εσείς πίνετε νερό, όλοι σας. Ομνίατο, Ευρωπαϊκή Ένωση, καλές πρακτικές κτλ. Ευθύνεται για τις χιλιάδες εγωδοτικά εγκλήματα που γίνονται στους χώρους δουλειάς. Είπαμε και πριν ότι αυτά έχουν ανέβει με πολύ μεγάλο ρυθμό, με σακατεμένους, με νεκρούς, και είναι περισσότερα από κάθε άλλη φορά, και αποτέλεσμα γι' αυτό είναι ότι έχουν κόστος τα μέτρα, άρα λοιπόν μας βολεύει να δίνουμε αποζημίωση. Αυτό γίνεται για τις φωτιές, αυτό γίνεται για τις πλημμύρες. Δεν παίρνουμε τα μέτρα, αλλά προτιμούμε να δίνουμε αποζημίωση. Γιατί τα μέτρα κοστίζουν, αλλά δεν είναι διόδια να φέρουν κέρδος. Ευθύνες λοιπόν για τη φτώχεια και την εξαθλίωση μεγάλου αριθμού εργατόκοσμου, για την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που κυριαρχεί και αυξάνεται και με αυτό το νομοσχέδιο για μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Για πέστε μου αυτούς που είναι παράλληλη απασχόληση. Είναι επιλογή του να πηγαίνει από τον ένα εργοδότη στον άλλον για να συμπληρώσει τον κατώτερο μισθό. Ιδιαίτερα η ανασφάλεια και η βεβαιότητα κυριαρχεί στους νέους και στις νέες. Έχετε φορτώσει βέβαια, όπως είπαμε, στην πλάτη των εργαζομένων την κρίση, το χρέος και πάνω απ' όλα τους στόχους του κεφαλαίου. Εμφανίζεστε λοιπόν αδιάλακτοι απέναντι στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, προβάλλοντας, όπως είπαμε, με αποφασιστικότητα τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Έτσι, αφήνεται στο έλεος των φυσικών φαινομένων το λαό, τη ζωή του στις λάσπες, δίνοντας ψίχουλα που τα ονομάζεται στήριξη. Εξαγκύρατε λοιπόν αυτό που είπαμε, το ξεπάγωμα, που δεν είναι ξεπάγωμα, αλλά ένα διαρκές πάγωμα των τριετιών, αφού βέβαια θα κυριαρχούνται, όπως είπαμε, οι εργασιακές σχέσεις και από αυτές του νέου νομοσχεδίου, που όπως φαίνεται θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο για τους εργαζόμενους. Όμως είπαμε και στην πρώτη συζήτηση και δεν απάντησε ο Υπουργός στο θέμα της εξάμηνης δοκιμής του εργαζόμενου. Καταγγείλαμε λοιπόν εδώ ότι αυτή η περίοδος, η δοκιμαστική περίοδος, γίνεται ένα εργαλείο στην εργοδοσία προκειμένου να ξεφορτώνεται αυτοδίκαια, όπως λέει κιόλας, ακόμη και τις έγκυους γυναίκες. Δεν απαντήσατε. Είναι έτσι, ναι ή όχι? Δεν απάντησε ο Υπουργός, ούτε σήμερα θα απαντήσετε, γιατί ακριβώς έτσι είναι. Γιατί η εργοδοσία δεν θέλει το κόστος μιας έγκυου γυναίκα ή νέας μητέρας. Δεν το θέλει. Και εσείς λοιπόν έρχεστε εδώ πέρα με το δοκιμαστική περίοδο να καταγγείλετε ακόμη και αυτό το δικαίωμα. Τέλος, για να μην καταχράμε και το χρόνο, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το σχέδιο νόμου, κάθε άρθρο του, είναι επιλογή και αξίωση του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι για συζήτηση. Πρέπει να το πάρετε πίσω και βεβαίως πρέπει να ξέρετε, κύριοι, ότι το εργατικό κίνημα έχει αχρηστεύσει αρκετές νομοθετικές πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων με τους αγώνες του. Το ίδιο θα κάνει και με αυτό. Έχει αχρηστεύσει τον νόμο Χατζηδάκη, θα αχρηστεύσει και αυτόν και τον νόμο Γεωργιάδη. Και ας αφήσει όλα αυτά που λέει. Και εσείς μην κουράτε το κεφάλι, κυρία. Μην κουράτε το κεφάλι σας. Ξέρουμε ότι είστε σύμβουλος του Υπουργού. Το συμβουλεύεστε πάρα πολύ καλά. Παίρνετε και εσείς συμβουλές αντίστοιχα από άλλους. και τις υλοποιείτε. Ωστόσο όμως εδώ υπάρχει μια πλειοψηφία κόσμου που δεν συμφωνεί με αυτό και μην νομίζετε ότι επειδή σας ψήφισε συμφωνεί να του κάνετε τη ζωή κόλαση. Όχι. Η ζωή του δεν θα γίνει κόλαση. Θα βρει τον δρόμο και η απεργία που θα γίνει την Πέμπτη, παρά την προσπάθεια που κάνατε σαν δυνάμεις στο κίνημα, στη ΓΕΣΕ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, να μην κινητοποιήσει τον κόσμο, να μην ενημερώσει τους εργαζόμενους, να ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι θα βάλουν στην πάντα και τη ΓΕΣΕ και αυτό το εμπόδιο που συναντούν και θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση, στην απεργία και θα διεκδικήσουν σταθερή δουλειά, σταθερός εργάσιμος χρόνος, 7ήμερο, 5ήμερο, 35ωρο, αυτό που ζητάνε τα συνδικάτα εδώ και χρόνια και όχι αυτά που φαίνεται σήμερα εσείς εδώ και βέβαια προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που εσείς νομίζετε ότι θα ξεμπερδέψετε με ένα νόμο που λέτε αν το κάνετε θα σας στείλουμε φυλακή. Έχουμε πάει και φυλακές. Το ξέρετε αυτό. Εσείς πάλι μας στείλατε. Τα αστικά κόμματα. Και εξορίες μας στείλατε και φυλακές μας στείλατε. Γιατί παλεύαμε για το δίκαιο. Το δίκαιο λοιπόν θα το παλέψουμε όπως και να έχει το πράγμα. Ό,τι εμπόδια κι αν εσείς βάλετε μπροστά μας.